Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης συνήλθε σήμερα Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2021 σε συνοδική συνεδρία με μείζον θέμα ημερησίας διατάξεως τη συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικώς προς όσα ορίζονται στο άρθρο 39 παράγραφος 2 του νόμου 4149 του 1961 περί καταστατικού χάρτου της εν Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας ως προς το πρόσωπο του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ειρηναίου, Προέδρου της Ιεράς Επαρχιακής μας Συνόδου, εξαιτίας των χρονίων και μη αναστρέψιμων προβλημάτων της υγείας του. Η Ιερά Σύνοδος, λαμβάνοντας υπόψη της ενώπιον του Προέδρου πρωτοδικών ένορκες πιστοποιήσεις των τριών ιατρών καθηγητών Πανεπιστημίου, ομόφωνα αποφαίνεται περί της απαλλαγής του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ειρηναίου από τα καθήκοντά του και αποστέλει την απόφασή της προς έγκριση ή μη προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Η Εκκλησία Κρήτης, με σεβασμό και ευγνωμοσύνη στο πρόσωπο, την προσφορά και το έργο του Σεβασμιωτάτου Προέδρου της κυρίου Ειρηναίου, έλαβε ομόφωνα τη δύσκολη αυτή απόφαση. Η Εκκλησία Κρήτης, μέσα στις δυσκολίες της πανδημίας, καλεί όλους τους ανθρώπους με υπευθυνότητα και σύνεση να σταθούμε ενώπιον αυτού του παγκόσμιου κινδύνου και να συμβάλλουμε όλοι μαζί με όσα μέσα η ιατρική επιστήμη προσφέρει και με την τήρηση των υγειονομικών μέτρων, με πνεύμα ενότητας και αλληλοσεβασμού στην αντιμετώπιση της πανδημίας και στην αποφυγή της διασποράς της. Η Ιερά Σύνοδος καλεί τον πιστό λαό της Εκκλησίας με προσευχή, σύνεση και προσοχή να διέλθουμε τις δυσκολίες των καιρών και να φτάσουμε αισίως να εορτάσουμε τη μεγάλη χριστιανική εορτή των Αγίων Χριστουγέννων. Η Ιερά Σύνοδος σήμερα, όπως ακούσατε, συζήτησε ένα και μοναδικό θέμα, αυτό το θέμα της υγείας του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου μας κυρίου Ειρηναίου. Στο διάλειμμα των συνοδικών εργασιών, ως το φυσικό, έγινε αναφορά στα προβλεπόμενα μέτρα στην τελευταία οικία και διεπιστώθη, όπως είναι αυτονόητο και κατανοητό, η δυσχερής εφαρμογή των μέτρων αυτών από πλευράς της Εκκλησίας, ως άλλωστε είπαμε και σε άλλες ευκαιρίες τις προηγούμενες ημέρες, ότι η Εκκλησία αδυνατεί ως αυτά προβλέπονται να εφαρμόσει τα μέτρα αυτά, διότι δεν υπάρχει το ανάλογο προσωπικό που θα αναλάβει ένα τέτοιο έργο. Την ίδια ώρα όμως η Εκκλησία, όπως ακούσατε στο ανακοινωθέν, προέτρεψε και προτρέπει τους ανθρώπους με σύνεση, με υπευθυνότητα, με αλληλοσεβασμό, χωρίς διαχωρισμούς και δυσκολίες, να συμβάλλουμε όλοι μαζί, όσο και όπως μπορούμε, στην υπέρβαση αυτής της κρίσης, που είναι κοινό έργο όλων των ανθρώπων. Και είμαστε βέβαιοι ότι αυτό θα γίνει κατανοητό από όλους και ο καθένας, στην προσωπική και ατομική του ευθύνη, θα πράττει αυτά που πρέπει, χωρίς να είναι ανάγκη αυτά να επιβάλλονται.